Οι γονείς μου φύγανε από εδώ το 50, σαν μετανάστες σε άλλο χωριό. Μετά ο πατέρας μου μας πήρε και μας πήγε στη Γερμανία. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά εγώ όμως πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εκεί παντρεύτηκα, εκεί έκανα τα παιδιά μου και γύρισα στην Ελλάδα το 95. Αυτό το χωριό όμως δεν το ξέχασα. Μετά από το 60 και μετά άρχισα να μετανασεύει ο κόσμος, φύγαμε όλοι. Και ρίμπω και μια βαλιτσούλα γεμάτη όνειρα. Τα χρόνια κυλήσαν. Ξαναγυρίσαμε πάλι εδώ πέρα, να ερχόμαστε τα καλοκαίρια εδώ πέρα, περάμε τις διακοπές μας. Δύσκολα ήταν. Πήγαμε να κάνουμε, να καθίσουμε 2-3 χρόνια και να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω. Τα χρόνια κυλήσαν, έγιναν 50 και ακόμα είμαστε εκεί πέρα. Ποια μάνα έχει τα δυο παιδιά, μωρέ, τα δυο παιδιά. Στην ξενιτιά στυλιμένα. Μετά από δύο μεγάλες δοκιμασίες που πέρασε το χωριό μας, την κατοχή. Κατοχή είχαμε τους Βουργάρους. Ίσως ήταν το μοναδικό χωριό εδώ που είχε Βουργάρους κατοχή. Και τον Εμφύλιο. Μείνανε παιδιά χωρίς γονείς, ορφανά. Φύγανε πατεράδες στην ξενιτιά. Το χωριό μετά από αυτές τις δύο μεγάλες δοκιμασίες πέρασε μια τρίτη μεγάλη δοκιμασία, τη φτώχεια, την ανεργία, λόγω της πληθυσμιακής έκρηξης. 1000 νέοι περίπου, τη δεκαετία του 60 με 70, φύγανε για το εξωτερικό, για να βρουν διέξοδο, για να μπορέσουν να εργαστούν. Με το όνειρό τους να γυρίσουν πάλι πίσω στην πατρίδα τους, να αποκτήσουν το πρώτο όνειρο που είχαν, το σπίτι με την πέτρα του χωριού μας και μερικά εργαλεία για να μπορέσουν να κάνουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Άρχισαν να αποκτούν οικογένειες, τα παιδιά τους να μεγαλώνουν και έτσι ενώ στην αρχή είχαν το όνειρο να φύγουν όσο πιο γρήγορα γιατί ένιωθαν ξένοι εκεί στην Γερμανία, να έρθουν πίσω στην πατρίδα τους, σιγά σιγά τα προβλήματα τους ανάγκασαν μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο να μένουν εκεί, τα παιδιά τους μεγάλωναν, έπρεπε να τα σπουδάσουν. Και έτσι μείνανε για πάντα μέχρι να πάρουν τη σύνταξη. Στην ξενιτιά στυλμένα να πες την αμύντα καρτήρι μωρέ τα καρτήρι να μην τα περί να μην τα περιμένει και να ψάρια ψάρευαν μωρέ ψάρευαν στις Αρμένια στον κάμπο. Στις Αρμένια στον κάμπο και Αρμένια νερό κατεβάς μωρέ νερό κατεβάς δέντρα ξερεζωμένα. Δέντρα ξερεζωμένα. Κατέβασε και μια μελιά με μήλα φορτωμένη. Και στις μελίτσες στην κορφή δυο αδέρφια αγαπημένα. Και στις μελίτσες στην κορφή δυο αδέρφια αγκαλιασμένα. Δυστυχώς όλοι φεύγουν. Δεν έχει μείνει κανείς. Κάποτε εδώ όπως έχω ακούσει ήταν 3.000 άνθρωποι, 2.700 άτομα. Από τους γονείς μου το άκουγα αυτό πάντα. Και τώρα μείνανε μόνο λίγοι παππούδες και γιαγιάδες. Θαρείς και οι ακριτικές ελληνικές περιοχές κράτησαν μιαν άμυνα
που μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι πολύ ρομαντική. Μια άμυνα όμως εθνογραφική, ιστορική. Γιατί, όπως επί παραδείγματι η περιοχή του Εύρου, είναι η τελευταία περιοχή που οι κάτοικοί της μετανάστευσαν στη Γερμανία. Αλλά όταν είδαν την αδύρυτη καθημερινή πραγματικότητα, μετανάστευσαν κατά χιλιάδες. Χωριό Πετρωτά. Από εδώ αρχίζει η Ελλάδα. Τα Πετρωτά είναι ένα από τα πιο παλιά χωριά της περιοχής. Το χωριό ήταν πάρα πολύ μεγάλο, είχε γύρω στους 2,5 με 3.000 κατοίκους. Στη συνέχεια όμως ο κόσμος μετανάστευσε στην εσωτερική μετανάστευση το 1958. Πήγανε στα χωριά Γιαννούλη, Κοτρονιά και στη Γερμανία. Στη Γερμανία ξεκίνησε ο κόσμος το 1958, στη Κεντρική Ευρώπη, Βέλγιο και Ελβετία. Στη συνέχεια μετανάστευσε στη Γερμανία. Οι προπαπούδες μας ασχολούνταν πιο πολύ με την πέτρα. Την πέτρα και το ξυλοκάρβουνο. Στη συνέχεια ασχολήθηκαν με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και ούτω καθεξής. Λόγω του μεγάλου πληθυσμού ο κόσμος δεν μπορούσε να ζήσει, γι' αυτό και αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στην Κεντρική Ευρώπη. Εδώ οι παππούδες μας, πατεράδες μας ακόμη έχουν προλάβει δηλαδή τις πέτρες για τους μήλους, για τα ζώα, ποτίστρες, με το χέρι χειρόμηλος που γινότανε, μετά γουδί του λέγαμε που σπάναμε το σισάμι μέσα, όλα τα εργαλεία δηλαδή μέσα στο νοικοκυριό που ήταν από πέτρα, όλα ξεκινούσαν, έβγαιναν από εδώ. Αλλά για να έρθει εδώ πέρα ένας νοικοκύρης, δηλαδή μόνος του δεν γινόταν, έπρεπε να έχει και άλλα δύο άτομα, τρία, ανάλογα δηλαδή την οικογένεια. Και ξεκινούσαν την πέτρα από κάτω. Σκάβανε, αρχινούσαν, βγάζαν το πρώτο κομμάτι και μετά συνεχούσαν το δεύτερο, ανάλογα τι σχεδιάζανε για να το κάνουν. Αν ήταν για το μήλο, αν ήταν για ποτίστρα, αν ήταν για σωσάμι γουδί που του λέγαμε, αν ήταν χειρόμηλος, και διάφορα άλλα. Και συνεχούσαν την πέτρα. Αλλά αυτό πήγαινε χρόνια, δεν τελείωνε σε ένα χρόνο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πολλά λωτομεία των Πετρωτών. Εδώ σε αυτά τα λωτομεία εξορίσσονταν η πέτρα και μεταφέρονταν στα διάφορα αστικά κέντρα. Ανδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη, Κομωτινή, Στάρα Ζαγόρα, Φιλιππούπολη, Χάσκοβο και άλλες πόλεις. Εδώ γινόταν
και η εξόρυξη και το εμπόριο της πέτρας. Τα πετρωτά που τότε άρχισε, όταν άρχισαν να λειτουργούν και τα λατομεία, μιλάμε για την περίοδο του 4ου με 5ου π.Χ. αιώνα. Εδώ άρχισε η εξόρυξη της πέτρας, εδώ άρχισε και η ζωή της περιοχής. Από τότε χρονολογείται και η ζωή του χωριού μας. Οι μαστόροι της περιοχής μας, γνωστοί μαστόροι του χωριού και της περιοχής ολόκληρης, έρχονταν εδώ στα λατομεία, εξόρισαν την πέτρα, την εκμεταλλεύονταν και η πέτρα από άψυχο πράγμα γινότανε έργο τέχνης για καλλιτερίμνια, για γέφυρες, για ό,τι μπορεί να φανταστεί τότε για τις ανάγκες του ανθρώπινου νους. Οι μαστόροι, γνωστοί μαστόροι, έρχονταν εδώ και δούλευαν με την αξίνα και τη βαριά και τη βαριοπούλα, την πέτρα. Από κάτω ο μάστορας και από πάνω η πέτρα. Και εκεί την σμίλευαν, τη λάξευαν και έκαναν ένα πραγματικό έργο τέχνης. Η πέτρα είχε πέραση από την πέτρα, αλλά είχε μεγάλον κόπο, μεγάλη δουλειά. Έφτανε στο να τελειώσεις μια γούρνα, ένα γυαλάκι που του λένε διάφορα γουριά, ανάλογα με τη γλώσσα που μιλάνε, και τελευταία στιγμή να σε σπάνει και να πηγαίνει ο κόπος τζάμπα. Και άιντε από την αρχή μετά πάλι. Οι Τούρκοι το χωριό μας το είχαν σαν αυτοδύναμο διοικητικό κέντρο. Δεν ήρθαν Τούρκοι εδώ στο χωριό, γιατί είχαμε την πέτρα. Αυτό το πολύτιμο για την Τουρκία, για την Βουλγαρία, για την Ελλάδα προϊόν, το οποίο έστελαν σε όλα τα αστικά κέντρα. Το γεφύρι του Σφίλιγκρατ ήταν το γεφύρι που ένωσε την Ασία με την Ευρώπη. Ο Σουλτάνος, για να φτάσει στην Ευρώπη, έπρεπε να κάνει γεφύρι στον Εύρο. Και αυτό το γεφύρι έγινε το 1532 με την πέτρα της περιοχής, το λατομείο της περιοχής. Δουλέψανε μαστόροι, δουλέψανε εργάτες πάρα πολύ για να φτιάξουν αυτό το γεφύρι, που ήταν γεφύρι με σίδερο. Και αυτό το γεφύρι σώζεται από το 1530 μέχρι σήμερα. Από εκεί πέρασαν η στρατιά των Τούρκων και έφτασε βέβαια στην Ευρώπη. Ήταν ο σύνδεσμος, ήταν η ένωση της Ασίας με την Ευρώπη. Αυτή η πέτρα ήρθε από τα πετρωτά και έκανε το γεφύρι, όπως και πολλά άλλα γεφύρια και παλάτια και τα λοιπά και σπίτια της γύρω περιοχής. Κλειστές και όμως καλά οργανωμένες κοινωνίες,
Υπήρχαν πράγματα που γίνονταν δημόσια, αλλά υπήρχαν πράγματα που δεν λέγονταν. Από την αρχαιότητα εξάλλου ξέρουμε ότι πολλά ήταν ουφωνητά. Πολλά από τα τραγούδια που ακόμη και σήμερα σώζονται περιέχουν το σπέρμα αυτής της αντίληψης του ουφωνητού. Ας πούμε, το τραγούδι του Γιάννη και της Μαρουθιός είναι ένα τραγούδι που έτσι με πολύ εύκολο τρόπο θα λέγαμε ότι περιέχει αιμομικτικά στοιχεία. Αφού ο Γιάννης και η Μαρουθιό στο ίδιο σχολείο πήγαιναν, στο ίδιο θρανείο κάθονταν, από το ίδιο βιβλίο διάβαζαν, πλην όμως ήταν πρώτα ξαδέρφια και είχαν ερωτευτεί. Αυτό, αλήθεια, δεν είναι ένα θέμα που μέσα, όχι στη μικρή κλειστή κοινωνία του χωριού, αλλά και στις μέρες μας ακόμα, είναι ένα σημείο που και να τραγουδηθεί και ποίημα να γίνει και να σχολιαστεί με οποιοδήποτε τρόπο. Ο Γιάννης το ξύστο μαΐ, ο Γιάννης το ξύστο μαΐ, τη μάνα του το λέει, τη μάνα του το λέει. Μανάγκο γαραβούνιαστο, μανάγκο γαραβούνιαστο, πρώτα πάρου τη μαρδιό θα πάρω. Μια ακριτική κομμόπολη με πολύ πληθυσμό, 2.500-3.000 ανθρώπους, στη συμβολή ακριβώς τριών χωρών, Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας, στο τρίγωνο του Εύρου, ανέπτυξε μια μεταβιομηχανική, μεταβιοτεχνική δραστηριότητα. Στήσανε με έναν πολύ πρωτότυπο και προχωρημένο τρόπο για την εποχή μήλους, λανάρια, όλα αυτά που ουσιαστικά ήταν τα μέσα διευκόλυνσης των κατοίκων και των προϊόντων τους. Όμως αυτός ο μεταβιομηχανικός, μεταβιοτεχνικός χώρος, κοινωνικά, αισθητικά, συνεχίζει την αντίληψη των παλιών μήλων, όπου εκεί συγκεντρώνονταν η κοινωνία του χωριού, όπου από τη μια μεριά ήταν οι γυναίκες, από την άλλη ήταν οι άνδρες. Και βέβαια, πέρα από τα κοινωνικά σχόλια, γίνονταν και ειδήλια, πλέκονταν ειδήλια, γίνονταν γάμοι και βγαίναν και πολλά τραγούδια. Στο χώρο που βρισκόμαστε, εδώ γινόταν επεξεργασία το μαλλί και το βαμβακιού. Ήταν τμήμα του μήλου
στο οποίο εδώ όμως ο χώρος συνήθως εργαζόταν, ερχόταν οι ίδιες οι γυναίκες, βάζανε τις λανάρες λεγόμενες, η μία η οποία ήταν πιο μπροστά η μικρή έβγαζε τους σπόρους από το βαμβάκι, μετά συνέχιζε και έφτιαχναν το βαμβάκι κανονικά. Συν και τα μαλλιά εδώ. Ο χώρος ήταν τόσο περιζήτητος εδώ για τους άνδρες που όλοι ερχόταν από τα παράθυρα για να δουν από την άλλη πλευρά, φτιάχναν βέβαια το στάρι, το αλεύρι τους, αλλά παρακολουθούσαν εδώ τις γυναίκες γιατί γινόταν και λίγο νηβουπάσαρο. Υπήρχαν και αυτά τα ωραία. Ήταν το ωραίο ότι ερχόταν από πολλά χωριά. Από τα γύρω χωριά, διότι δεν υπήρχαν λανάρες, ήταν όλα εδώ. Και για να πάρουν εδώ σειρά οι γυναίκες για να κάνουν το μαλλί τους ή το βαμβάκι τους, γραφόταν στη λίστα. Και υπήρχε και ένας λόγος να. Και το γάμπρισμα εδώ που τα λέμε. Και πολλές πατρίες γινόταν εδώ, διότι ερχόταν και ζωντοχείρες. Με τα πολεμικά είχαν μείνει πολλές κεχίδες, γινόταν και μερικό προξενιά. Υπήρχε και αυτός ο τρόπος της ζωής εδώ μέσα. Και αυτός ο χώρος εδώ λειτουργήσε αυτές οι λανάρες περίπου μέχρι το 1967. Από εκεί και πέρα μετά σταμάτησαν διότι δεν υπήρχε η παραγωγή. Ο δε Μήλος συνέχισε μέχρι το 80. Και μετά είχε σταματήσει, σταμάτησε, δεν υπήρχε πλέον, δεν είχε πόρο ζωής. Και αναγκάστηκε να τον εγκλήσει το αφεντικό. Και εδώ ήμουν 6 με 7 άτομα διέρευμασταν. Και αυτοί είχαμε και αυτοκίνητο, πήγαμε στο Ορμένιο, πεντάλαφο, φτηλά, δίκαια. Πήγαμε στα όλα χωριά, φέρναμε και οι αρμάδες, και οι βαμβάκια, και οι μαλλί. Το έκαναμε για να δει που γίνει μεριά. Αρκετά χρόνια, αρκετά χρόνια. Μέχρι το 62 που έφυγαμε για το εξωτερικό, δούλευα εδώ. Τι ματιναγιά Παρασκευή. Get out.
Αυτό το εκκλησάκι είναι δωδόχου πηγή. Και όμως οι γιαγιές του είχαν πει Αγιά Παρασκευή, έλεγαν. Ερχόταν όλες αυτήν την ημέρα, εδώ εκκλησιαζότανε όλοι μαζί. Μετά έρχονταν και παπάς και έβγαζε εδώ έξω την πακέρα αυτήν με το νερό, με το βασιλικό και μας έκανε αγιασμό. Μας φώτιζε όλες εδώ και έπιαναν το χορό. Από εδώ, τούτη εδώ, η πλατιούλα ήταν πιο καλή, πιο ανοιχτή και πιο ίσια. Χορεύανε εδώ πέρα τρεις γύρους, μάτινα για Παρασκευή και μετά αρχινούσαν κάτω να πηγαίνουν μέχρι την εκκλησία με τα τραγούδια. Σταματούσαν μάλιστα αυτοί που τραβούσε το χορό, είχε και ένα μαντιλάκι και την κυρνούσαν καμιά δραχμή, τα έβαζε εκεί και όταν χωρίζανε και καθόταν εκεί σε ένα μπαγκάκι, τα λεφτά αυτά τα χωρίζανε αυτές που τραγουδούσαν τα παίρνανε. Τα δίνανε τις τραγουδίστρες. Ήταν πολύ ωραία οι θύματα, αλλά τι να πω, μας έφυγαν τώρα. Οι πατινάδες είναι ένα χορευτικό είδος και μουσικό είδος, το οποίο το συναντάμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως όμως είναι καρσιλαμάδες και έτσι σκόρπιοι χοροί, πατινάδες οι οποίες βέβαια έχουν και προσδιορισμό, λαογραφικό προσδιορισμό, διότι τα ποιητικά τους κείμενα άλλοτε αναφέρονται στους κουμπάρους, στον κουμπάρο, στην ύφη, στον γαμπρό, στον πεθερό, στην πεθερά. Είναι δηλαδή αυτές οι πομπικές μετακινήσεις που πολλές φορές συναντάμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Τα πετρωτά λοιπόν έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι αυτές οι πατινάδες ουσιαστικά είναι ένας χορός που είναι σε μια ευθεία γραμμή και ξεκινάει από τη συγκεκριμένη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, όπου τη Ζωδόχου πηγή γίνεται μεγάλο πανηγύρι εκεί, και έτσι αραδιασμένες στη σειρά οι γυναίκες, τραγουδώντας πολλά τραγούδια, φτάνουν σχεδόν μέχρι το κέντρο, την πλατεία του χωριού. Κωστάς γύρε, δός Κωστάς γύρε, Κωστάς γύρε, νέα να ραβωνιάς. Κωστάς γύρε, δός Κωστάς γύρε, Κωστάς γύρε, νέα να ραβωνιάς. Αδός χαρά, χαρά γύρε βλαχά, μη δός χαρά, χαρά γύρε βλαχά, μη δός χαρά, χαρά γύρε βλαχά, μη Ανθρώπους. Γύρε φορά, δώσ' γύρε φορά, γύρε φορά, να καθένεστα. Γύρε φορά, δώσ' γύρε φορά, γύρε φορά, να καθένεστα. Δώσ' φορά, φορά και τυρισμένα, δώσ' φορά, φορά και τυρισμένα, δώσ' φορά, φορά και τυρισμένα. Η κοπέλα μας φοράει τη στιμέλια. Τα τη στιμέλια τα φορούσαν οι πεθερές. Είναι από τρία μαντίλια. Το λευκό, ένα χρωματιστό και το κυρίως μαντίλι που λέγεται μπουρμπούλα. Τα δύο μέσα λέγονται μπουρμπούτια. Πρώτα μπαίνει η σειρά που έχει κόφθορα πίσω για να κρατάει τα μαντίλια. Τα δύο τα σταυρώνουμε και τα δένουμε επάνω και το άλλο κρέμεται πίσω. Και αυτά είναι τα τη στιμέλια. Έτσι πρέπει να κρέμεται το τη στιμέλια. Και τα άλλα δύο. Τα άλλα δύο να φαίνεται λίγο το άσπρο και λίγο το άλλο χρώμα, και επειδή έχουν και εκείνα συνήθως τρέσες και αυτά να φαίνονται. Και αυτό είναι το δέσιμο της τιμέλια που το φορούσε από πεθερά και πάνω. Πιο νεότερες δεν φόραγαν τη τιμέλια. Νάνι, να μωρά, Αλεξάνδρα, να ανοίξαν τα δέντρα όλα. Νάνι, ξανά, Αλεξάνδρα, να ανοίξαν τα δέντρα όλα. Να ανοίξαν τα δέντρα όλα, να ανοίξαν κι αμυγδαλές σου. Να ανοίξαν τα δέντρα όλα, να ανοίξαν κι αμυγδαλές σου. Να ανοίξαν
άνοιξα κι εγώ και πήγα. Άνοιξα κι εγώ και πήγα, κι όντα πήγα ντάμπουρ ντούμπουρ. Λάθουν πίτα στο πλαστήρι και κρασί μες στο ποτήρι. Άνοιξα κι εγώ και πήγα, κι όντα πήγα ντάμπουρ ντούμπουρ. Άνοιξα κι εγώ και πήγα, κι όντα πήγα ντάμπουρ ντούμπουρ. Κι όντα πήγα ντάμπουρ ντούμπουρ, πλάθουν πίτα στο πλαστήρι. Κι όντα πήγα ντάμπουρ ντούμπουρ, πλάθουν πλάτουν πίτα στο πλαστήρι και κρασί μες στο ποτήρι. Η Αλεξάνδρα είναι ένας χορός που χορευόταν το Σάββατο το βράδυ στη νύφη στο σπίτι, όταν η πεθερά έστειλε του γνά να τ' βάλουν στα χέρια. Μαζεύονταν παλικάρια και κοπέλες και πιο πολλές κοπέλες, αν είχαν και συγγενείς παλικάρια, πηγαίναν και αυτά. Αφού βάφαν την ύφη, τραγουδάγαν μαρκουρτέσα κορτισούδα, χόρευαν πρώτα τον κνά πριν τη βάψουνε. Η κνά είναι μια μπουγιά την οποία τη βάζαν σε ένα πιάτο μέσα, με τρία κεριά, και τα ανάβανε και το έπαιρνε ο κάθε χορευτής, πήγαινε, κερνούσε, σήμωνε μέσα στο πιατάκι και έπαιρνε τον κνά και χόρευε πρώτος. Και μετά, αφού τελείωνε αυτό, βάφανε την ύφη, τη βάζανε στο μέτωπο μια βούλα, στα χέρια της κυκλικά σχήματα, και μετά από εκείνη την στιγμή η νύφη δεν έκανε να κάνει δουλειά μέχρι την άλλη μέρα να παντρευτεί. Μετά συνεχίζαν να χορεύουν τα παλικάρια και οι κοπέλες, και αν ήταν παλικάρια γνωστά πήγαιναν, αλλιώς πήγαιναν μόνο οι γυναίκες και χόρευαν Αλεξάνδρα και χόρευαν και άλλα τραγούδια του γάμου. Πιάνοντας πίσω-πίσω τα χέρια, γιατί τα χαγιάτια τότε ήταν μικρά και δεν υπήρχε πολύ χώρο να ξανοίξουν, και έτσι έπρεπε να χορεύουν όλοι μαζί κοντά-κοντά. Πλάτων πίτα στο πλαστήρι και κρασί μες στο ποτήρι. Και κρασί μες στο ποτήρι και το πίνουν και χορεύουν. Και κρασί μες στο ποτήρι και το πίνουν και χορεύουν. Στρατισμό φαρτές, βλάχες και να φαρτέν τ' αντρογίνο. Μη την κυράσιν και κνίτσα και μη τον κυριώσιν δείκνω. Μη την κυράσιν και κνίτσα. 102 είσαι. Ναι. Το 10 γεννηθείς. Από εκεί και εδώ 100. Ναι, τα 100. Τα ματούδιας τι είδαν. Να, τότε και τα χρόνια γάριζαμε. Ναι. Δούλευαμε. Ναι. Πήραμε στα Αρμάνια. Παιδιά είχαμε να δίνουμε τα παιδιά. Στη δουλειά να πάμε, τι να κάνουμε. Ήρμασαν το βράδυ να κάνουμε φαγητό, να δώσουν και τα παιδιά να φάνε. Γάριζαμε τότε. Τώρα κάτι είναι. Νερά δεν είχαμε. Πήγαινε από τα βουνά, έφερνα νερά. Στα νιάτα σου λέει χόρευες. Χόρευα. Τη ράντο τη χόρευες. Ράντο ήταν καλή. Καλή. Καλή, α. Πώς λέει ράντο, πώς λέει το τραγούδι. Όλη νύχτα γάλα έδραζα. Πέντε μάξα ξύλο έκυγε και άλλα πέντε ξεφορτών. Τ' άκουσα να και χαραμίδες και πάνω. Άγξε ράντο, δεν ανοίγω φοβούμαι λέει. Εγώ είμαι η αδερφός, είμαι και η αξάδερφος σου. Διέλασε. Μαρί ράντο, να σπέρα το δεν αλλάζεις. Μαρί ράντο, δεν αλλάζεις. Μαρί ράντο, δεν αδειάζω. Κόνα παιδί, δεν αλλάζεις. Μαρί ράντο, δεν αδειάζω. Κόνα παιδί, δεν αδειάζω. Κόνα παιδί, νωρίνει καγκά. Ράντο τη χόρευαν πάντα ηλικιωμένες και έβαζαν όλο πιθυρίσεις σπουδίες. Αυτή είναι η πιθυρίσα. Οι πιθυρές, άμα είχαν νύψει αυτά, έβαζαν πιθυρίσεις και χόρευαν. Εμείς και οι μικρά κορίτσια που ήμασταν πήγαιναμε στην Αγία Παρασκευή και το έλεγαμε και ανέβαιναμε πάνω, καθόμαστε στην Πρασινάδα και βλέπαμε. Πήγαιναν μόνο οι μεγάλες. Και
Ράντο είναι ένα τραγούδι που κρατάει από πολύ παλιά. Μπορεί να πούμε και 500 χρόνια από τότε που είναι το χωριό. Κανείς ποτέ δεν ξέρει να μας πει πότε ήρθε αυτό το τραγούδι, αλλά χορευόταν τις μέρες του Πάσχα, πάντα το 40ήμερο του Πάσχα. Ξεκινούσε από το Πάσχα και κατέληγε μέχρι να σαραντήσει Πασχαλιά. Οι μπάμπες μας, οι μάνες μας, όλοι αυτοί οι ηλικιωμένες φόραγαν τα καλύτερα ρούχα που είχαν αυτή την ημέρα και έβγαιναν, έρχονταν στην εκκλησία και μετά από τη λειτουργία χόρευαν τρεις γύρω από την εκκλησία και έβγαιναν στο ξέφωτο εδώ μπροστά που είναι η κοινότητα, όπως είδατε, και χόρευαν τράντο. Ράντο μας μιλάει για μια γυναίκα που φαίνεται ότι ήταν μια δυνατή γυναίκα, δούλευε πάρα πολύ και κάποιοι την βάλαν στο μάτι, ήθελαν τα χρήματα όπως και σήμερα καλή ώρα και πήγαν να τις χτυπούσαν την πόρτα να ανοίξει και αυτή δεν άνοιγε γιατί φοβόταν. Αλλά την ξεγέλασαν λέγοντας ότι εγώ είμαι ο αδερφός σου και ο ξάδερφός σου, άνοιξε μη φοβάσαι για να μπούμε μέσα. Εμπήκαν μέσα και τη ζητούσαν τα φλουριά. Αυτή ασφαλώς τους είπε: εγώ δεν έχω φλουριά. Εγώ φλουριά γρόση δεν έχω. Για να την ξεγελάσουν πάλι, μία που στα έχει κάπου κρυμμένα, τη λέει: τα άδεια με στο Παναήρι, τα έχει του παιδιού στη σκούφια. Έτσι αυτό το τραγούδι κρατάει πολλούς αιώνες εδώ και χορεύεται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Είτε στην Αγία Παρασκευή που κάνουμε το έθιμο της Ζωοδόχου Πηγής, είτε το Πάσχα που έχουμε εδώ το δεύτερη Ανάσταση, που γίνεται πάντα το πρωί εδώ στα Πεδρά, στις 10 το πρωί. Όπου οι γυναίκες χορεύουν. Και χορεύουν μόνο γυναίκες, ποτέ δεν χορεύαν άντρες αυτό το χορό. Το μόνο που κάνανε οι άντρες μπορούσαν να παρακολουθούν και να κερνάνε. Κάθε λεφτά σήμερα. Κέρναγε λεφτά. Όπου τραγούσε το χορό και τραγουδούσαν, τους δίνανε χρήματα κάποιοι συγγενείς, νύφες. Και τα λεφτά τα μαζεύαν οι γυναίκες στο μαντίλι μέσα. Στο τέλος τα προσφέραν στην εκκλησία για να αγοράσουν λάδι για τα καντήλια και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Να πάει να βγάλει σιρνόχωμα, σιρνόχωμα μπατόχωμα. Να βγάλει σιρνόχωμα, σιρνόχωμα μπατόχωμα. Σιρνόχωμα μπατόχωμα, και σκυπαρνιά δεν έκρουξε. Και σκυπαρνιά δεν έκρουξε, και σκύσε το σιρνόχωμα. Και σκυπαρνιά δεν έκρουξε, και σκύσε το σιρνόχωμα. Και σκυπαρνιά δεν έκρουξε. Και πλάκουσε τη μαρουδιό στο Γιάννηνα. Πικρά λαλίτσα έβγαλε, να ακούσει τη ράχη και βουνά. Και πάρτε τη λαλίτσα μου και πάτε στη μαμνίτσα μου. Να πλώσει τα ρούχα στη δροσιά και τα μαντήλια στην παχνιά. Thank you.
είτε γιατί υπάρχει ένα πανηγύρι, είτε γιατί πρόκειται να γίνουν τα γυρίσματα κάποιας εκπομπής. Η εντύπωση που πολλές φορές μας δίνεται είναι ότι οι χοροί καλά κρατούν ακόμη και στα μικρά απομενωμένα ακριτικά χωριά. Όμως, ποια είναι η πραγματικότητα? Οι άνθρωποι φύγανε και ειδικότερα έφυγαν οι νέοι άνθρωποι. Και το μέλλον αβέβαιο. Σήμερα το χωριό έχει πάρα πολύ λίγους κατοίκους. Έχει γύρω στους 170 κατοίκους. Και όσο αποτοπλίστουν όλοι αυτοί είναι συνταξιούχοι. Αυτοί οι νέοι λίγοι που μείναν εδώ στο χωριό, όλοι ασχολούνται με τα χωράφια. Σαν κύρια παραγωγή έχουν τα σιτάρια, έχουν και τον ηλίανθο. Την κτηνοτροφία την έχουν όλοι εγκαταλείψει. Γιατί πλέον ο νέος κόσμος δεν θέλει να ασχοληθεί ούτε με τα χωράφια, ούτε με την κτηνοτροφία. Το χωριό ακόμα προσπαθούμε να το κρατήσουμε ζωντανό. Γιατί ελπίζουμε και θέλουμε φυσικά το χωριό να ξαναζωντανέψει. Όλοι οι μετανάστες κάθε χρόνο μας επισκέπτονται, έρχονται, βοηθούν στο χωριό όσο μπορούν με τους συλλόγους που έχουν δημιουργήσει στη Γερμανία, στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη και προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να κρατήσουμε ζωντανό το χωριό. Να σημειώσουμε ότι οι χωριανοί μας στη Γερμανία, όλοι τους, το όνειρό τους βέβαια πραγματικά να ζήσουν μια καλύτερη ζωή ήταν και να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
Κάθε οικογένεια από το χωριό μας σπούδασε και ένα και δύο και τρία παιδιά. Αναλογικά, στον Εύρο το χωριό μας έχει, ίσως και με την Ήπειρο, έχει τους περισσότερους επιστήμονες. Να σημειώσουμε σήμερα ότι στη Γερμανία βγήκαν πάνω από 200-300 επιστήμονες από παιδιά εργατών. Αυτοί σήμερα διαπρέπουν παντού, είτε σαν γιατροί, είτε σαν μηχανολόγοι, είτε σαν δικηγόροι, είτε σαν εκπαιδευτικοί καθηγητές κτλ. Είναι το χωριό που έχει τους περισσότερους επιστήμονες. Αυτοί λοιπόν οι μετανάστες εκεί με τη δουλειά τους κατόρθωσαν εκεί τα 20-30 χρόνια να αποκτήσουν οικονομίες και να έρθουν πίσω, αλλά ξένοι πάλι στην πατρίδα τους. Ξένοι μια φορά μετανάστες στην Γερμανία. Ξένοι δεύτερη φορά μετανάστες στην Ελλάδα. Συνταξιούχοι, και σήμερα δημιουργήσαμε τρεις μεγάλες κοινότητες εκτός από το χωριό. Την κοινότητα της Αλεξανδρούπολης που έχει πάνω από 150 με 200 οικογένειες. Την κοινότητα της Ορεστιάδος και την κοινότητα τη μεγάλη της Στουτγκάρδης. Εκεί πρέπει να είναι πάνω από 600-700 συμπατριώτες μας που εργάζονται, άλλοι ή είναι συνταξιούχοι. Πραγματικά πιστεύουμε ότι το χωριό μας, πέρα από τις δυσκολίες, τις δυσχέρειες που πέρασε, έχει να επιδείξει σήμερα ένα θησαυρό. Όχι μόνο θησαυρό στη δουλειά, αλλά θησαυρό και πλούτο στη σοφία. Με τους επιστήμονες που έχει. Και αυτοί οι επιστήμονες πιστεύω ότι θα βοηθήσουν και το χωριό, αλλά και την πατρίδα τους. Σπίτια με σημαντική αρχιτεκτονική, καλντερίμια, βρύσες, πηγάδια. Ένα χωριό που δείχνει μια δραστηριότητα καλλιτεχνική, οικονομική. Και όταν πια σωπαίνουν οι γκάιδες, τα κλαρίνα, τα βιολιά και τα χτυπήματα των ποδιών από τους χορευτές, ακούγεται ερμητικά ο αχός, ο αντίλαλος της απομόνωσης. Μοναξιάς.